να δείτε δίπλα στις βάρβαρες πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες εφαρμόζονται και με τη συνένεση ή την ένοχη σιωπή των άλλων αστικών κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση κλπ. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, γιατί όπως είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, δεν πάει πια άλλο. Η ζωή μας χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, γιατί η φορολογιασία έχει απολυωθεί. Ειδικά μάλιστα με το πρόσφατο επέσχυτο νομοσχέδιο που μας φορολογεί τεκμαρτά για εισοδήματα που δεν έχουμε και μας έχει οδηγήσει σε απόγνωση. Καλούμαστε να πληρώσουμε κατά τουλάχιστον 65% περισσότερο φόρο από πέρσι και αναρωτιόμαστε από πώς και από πού. Η κυβέρνηση είχε εξαπολύσει μια απίστευτη συκοφαντική εκστρατεία εναντίον μας, αποκαλώντας μας κλέφτες. Τους το αντιγυρίζουμε. Κλέφτες δεν είμαστε εμείς, αλλά η ίδια η κυβέρνηση που χαρατσώνει άγρια τους πάντες και τα πάντα. Ενδεικτικό είναι ότι ο νέος προϋπολογισμός για το 2025 περιλαμβάνει περισσότερους φόρους κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται να προσθεθούν πάνω στα 5 δισεκατομμύρια περισσότερων φόρων του 2024, πάνω στα 6 δισεκατομμύρια περισσότερων φόρων του 2023 και πάει λέγοντας. Αυτοί οι φόροι βέβαια θα πληρωθούν κατά 95% από εμάς, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ. Απαιτούμε αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ με 3.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος. Απαιτούμε αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια, καύσιμα, του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Απαιτούμε κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, αξιοπρεπείς συντάξεις, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης. Υγειονομική περίθαλψη για τους συναδέλφους σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος και αποζημίωση για τις μέρες που δεν μπορούν να βρίσκονται στη δουλειά τους. Απαιτούμε στήριξη της μητρότητας για τη γυναίκα επαγγελματία. Απαιτούμε αύξηση των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Απαιτούμε κατάργηση των τραπεζικών προμηθειών στις ψηφιακές συναλλαγές. Ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό για τους επαγγελματίες. Απαγόρευση πληστηριασμού πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης. Απαιτούμε καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή της χώρας μας στους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Και φυσικά απαιτούμε ασφαλείς μεταφορές ώστε να μην σκοτώνουν τα παιδιά μας για τα κέρδη τους όπως έγινε στα κάθε είδους τέμπη. Συνάδελφοι, παλεύουμε για τις ζωές μας, τα παιδιά μας και την αξιοπρέπειά μας σήμερα και δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού για τη μεγάλη απεργία που έχουν κηρύξει τα συνδικάτα στις 20 Νοέμβρη.